Ονομάζομαι Λεωνόρα Ηλία. Βρισκόμαστε στο BIOS και είναι οι μέρες που κάνουμε πρεμιέρα με την παραγωγή της ομάδας μου με τίτλο Απριόρι στην παράσταση Format. Νομίζω, αν το έλεγα σαν μια απλή ιστορία, είμαστε δύο άνθρωποι που ξεκινάμε μόνοι μας σε μια καθημερινότητα που κάνουμε το ίδιο πράγμα, με μικρές παραλλαγές, χωρίς επαφή συνειδητή, σε μια ουδετερότητα χωρίς εξάρσεις συναισθηματικές. Και κάποια στιγμή, όταν πλέον κουραζόμαστε εσωτερικά από αυτή τη μοναξιά, οδηγούμαστε πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας σε μια ρήξη, αρχίζουμε και κολλάμε. Δεν πάει άλλο αυτή η λούπα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και μας οδηγεί αυτή η εσωτερική σύγκρουση πλέον σε μία άλλη σχέση, στο πρώτο μαζί που βλέπουμε στο έργο, το οποίο όμως είναι μαζί αρκετά, κατ' εμέ, πώς να το πω, αρκετά έντονο. Δηλαδή, υπάρχει τράνταγμα εσωτερικό στη σχέση μας, και φτάνει σε μία σχέση που λίγο προσεγγίζει κάποιες φορές τα άκρα, νομίζω. Δηλαδή, υπάρχει αγάπη, υπάρχει όμως και δυσκολία. Δεν θα έλεγα μίσος, θα έλεγα δυσκολία στη σχέση μας. Κάποια στιγμή και αυτή η σχέση εξαντλείται. Ένας μένει μόνος του και ο άλλος δυσκολεύεται πάλι, δηλαδή ψιλοτρέμει, αν μπορώ να το πω με απλά λόγια. Και οδηγούμαστε στη δεύτερη φάση της παράστασης, όπου αρχίζουμε να ψηλαφούμε, να ψάχνουμε ένας τον άλλον στην ουσία της ύπαρξής μας και της σχέσης μας. Και περνάμε από διάφορα στάδια, δηλαδή ξεκινάμε από μια τρυφερή σχέση που πάλι βαραίνει, που αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Ανταγωνιστική. Ναι, ανταγωνιστική. Που προσπαθούμε να χτίσουμε, εξού και η αλληγορία από το γεφύρι της Άρτας, ένα οικοδόμημα, μία κατάσταση μαζί, η οποία συνέχεια γκρεμίζεται και δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, προσπαθούμε πάλι και πάλι, μέχρι που κάποια στιγμή αγγίζουμε το όριο του να περάσουμε σε μία τρίτη κατάσταση προς το μέλλον, κρατώντας όμως ίσως τα θράψματα του παρελθόντος μας. Γιατί δεν μπορούμε να, κατ' εμέ, να αποποιηθούμε την ανθρώπινη φύση με τα καλά της και με τα άσχημα. Και νομίζω καταλήγουμε πλέον σε μία άλλη λούπα, μία νέα επαναληπτικότητα, που όμως είναι καθαρό το ότι κινούμαστε μαζί προς όποια κατεύθυνση, αλλά είναι συνειδητή επιλογή να μην είμαστε πλέον μόνοι. Thank you.
Επειδή ακριβώς μιλάμε για επαναληπτικότητα μέσα στο έργο και για φόρμες αρκετές και των σχέσεων και της κοινωνίας, μου σηματοδότησε μία διτή έννοια αυτός ο τίτλος. Δηλαδή, δεδομένης και της τελείας, το form at είναι κατ' εμέ μία κατεύθυνση, ένας μηδενισμός και μία νέα κίνηση προς το μέλλον, με το ΑΤ, σε μία νέα κατεύθυνση. Οπότε θεωρώ ότι και αυτή η σχέση των δύο ανθρώπων που περνάει από όλα αυτά τα στάδια οδηγείται κάπου σε μία νέα κατεύθυνση και μπορεί να είναι με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάντα διαφορετικό όταν έχουμε περάσει από στάδια στις σχέσεις μας. Και ίσως και μία έτσι αισιόδοξη προσωπική νότα και μία ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις. Θα ξεκινήσω από την έμπνευση της συγκεκριμένης παράστασης με τίτλο Format. Αρχικά στηρίχτηκα σε δύο έργα που είναι φαινομενικά πολύ διαφορετικά. Το ένα αφορά το λαϊκό θρύλο, το γεφύρι της Άρτας, και το άλλο αφορά το θέατρο του παραλόγου, το Ρινόκερο του Ιονέσκο. Όχι όμως με τη λογική να πάμε να περιγράψουμε τις έννοιες απαραίτητα που με ενδιέφεραν προσωπικά μέσα στα δύο έργα, αλλά περισσότερο σαν σημείο εκκίνησης για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια έρευνα πάνω στο ενοιολογικό κομμάτι της παράστασης και σε δεύτερο επίπεδο στο κινητικό υλικό. Οπότε περισσότερο εστίασα στο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και της λειτουργίας της, σε πρώτο επίπεδο όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και σε δεύτερο επίπεδο στις κοινωνίες, στη λούπα, στην επαναληπτικότητα που βλέπουμε στις κοινωνίες να χτίζονται και να γκρεμίζονται μέσα στην ιστορία. Και με αυτόν τον τρόπο κάπως στήθηκε και η δραματουργία του έργου στη σχέση μας ως πρωταρχικό κύτταρο, ίσως κοινωνικό, μεταξύ δηλαδή δύο ανθρώπων μιας διάδας.
Η ομάδα ιδρύθηκε από μένα ως πυρήνα πριν από 4 χρόνια περίπου με έδρα τα Γιάννενα. Και με στόχο, επειδή η βάση μου είναι εκεί και ως καλλιτέχνης βιοποριστικά δουλεύω στα Γιάννενα, να υπάρξει μια αποκέντρωση σταδιακά και στην Ελλάδα στο κομμάτι του σύγχρονου χορού. Οπότε έτσι ξεκίνησε η ιδέα του να συστήσω μια ομάδα και αρχικά ξεκίνησα μόνη μου, δηλαδή ήταν καθαρά πρωτοβουλία λόγω της δικής μου ανάγκης και στην πορεία συνεργάστηκα αρχικά με ανθρώπους από την πόλη, άρχισα λίγο να δείχνω μια εξωστρέφεια γιατί κάπως ακόμα είναι λίγοι άνθρωποι στην περιφέρεια, οπότε στην αναζήτηση νέων συνεργατών ήρθαν και άλλες και κάποιες ακόμα δουλειές. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά έχει γίνει σε συμπαραγωγή με το Διπεθέιο Ανίνων και την κίνησα μόνη μου ως περιοδεία σε Πάτρα και Αθήνα. Μετά, οι επόμενες 2 δουλειές ήταν site-specific performance και performance σε επίπεδο περισσότερο παρέμβασης στην πόλη των Ιωαννίνων. Και η επόμενη δουλειά ήταν ένα in-progress ντουέτο, το οποίο ήταν έτσι και η απαρχή της δουλειάς που μας έφτασε εδώ, στο format και που επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού φέτος. Οπότε είμαστε σε αυτές τις μέρες της πρεμιέρας αυτής της παραγωγής. Και είμαι χαρούμενη μετά από 4 χρόνια, θα έλεγα, γιατί τώρα νιώθω ότι ο πυρήνας αρχίζει να διευρύνεται, διότι η Μαρία είναι από την Αθήνα και όλοι οι συντελεστές είναι εκτός της πόλης των Ιαννίνων. Οπότε ένιωσα λίγο ότι αρχίζουν και άλλοι άνθρωποι να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησα μόνη μου. Εγώ είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου, χόρευα για την παραγωγή της Ελεονόρας, χορεύαμε οι δυο μας ένα ντουέτο, ήταν η 3η παράστασή μας σήμερα. Μου έκανε την πρόταση και δέχτηκα με μεγάλη μου χαρά, δεν είχα λόγο να μην το κάνω. Και με ενδιαφέρει κάτι που είπε και πριν πολύ το θέμα της αποκέντρωσης, ότι και εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο στην Αθήνα, αλλά ταξιδεύουν και στην επαρχία, υπάρχει και εκεί κόσμος που χρειάζεται να βλέπει χορό. Οπότε το όραμά της και η δυναμική της με εντυπωσίασε. Έρχονταν από Γιάννενα συνέχεια για πρόβες, ανέβαινα κι εγώ. Δηλαδή είχε και τα ταξιδάκια του η διαδικασία και με την ταλαιπώρια αλλά και με τα καλά. Έχει και ένα υπέροχο γάτο η Ελεονόρα, οπότε... Ήταν κίνητρο ο γάτος. Αλλά και για μένα είναι ενδιαφέρον, όπως με όποιο χορογράφο συνεργάζομαι, να προσπαθώ να αντιληφθώ τι θέλει. Τι θέλει αυτός από τη δουλειά, τι τον ενδιαφέρει και να υπηρετήσω αυτό το όραμα, όχι τι θα ήθελα εγώ. Είναι και για μένα ένα, πώς να το πω, ένα μάθημα κάθε φορά να ακολουθήσω κάτι και να παράξω κινητικό υλικό και τον εαυτό μου στα πλαίσια που ορίζει κάποιος άλλος. Thank you.
μουσική καταρχάς την έγραψε ο Αλέξανδρος Οκτιστάκης και θεωρώ προσωπικά ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, τη χαίρομαι να την ακούω πλέον και χωρίς να τη χορεύω, θα έλεγα. Νομίζω πάνε λίγο μαζί, δηλαδή σίγουρα προηγείται η χορογραφία, δηλαδή η έρευνα του κινητικού υλικού και το ότι αρχίζεις να στείνεις τη δομή του έργου, αλλά δίνεις μια κατεύθυνση λίγο στο ύφος, στην ατμόσφαιρα που θέλεις να έχεις, στο αισθητικό κομμάτι και αρχίζει και ο μουσικός να σου στέλνει κάποια δείγματα, δηλαδή στέλνει κάποια δείγματα στο χορογράφο. Και κρατάμε, πετάμε, όπως γίνεται και με τη χορογραφία, σε μια συνεργατική σχέση. Κάποιες φορές μπορεί να προτείνει και εκείνος, δηλαδή υπήρχαν φορές που και εγώ είπα «Δεν ξέρω, δηλαδή πες μου εσύ πάνω σε αυτό τι προτείνεις». Κάποιες φορές μπορεί και εκείνος να πει «Δεν ξέρω», οπότε να πάει λίγο αμφίδρομα αυτή η σχέση ήχου και κίνησης. Οπότε πρέπει να πάμε λίγο παρέα, να παντρευτούν αυτά τα δύο. Να συμπληρώσω ότι αυτό που λίγο είπε και η Ελεονόρα, ότι είναι τελείως διαφορετικό να γράψει μουσική για μουσική, σκέτο, και μουσική για χορό. Γιατί δεν το βλέπεις, τα βλέπεις μαζί, οπότε κάποιες φορές το ένα να μην δίνει το άλλο, να είναι τελείως περιγραφικό, γιατί βλέπεις ένα αποτέλεσμα με φως, ήχο, όλα μαζί, οπότε και η δουλειά της είναι πάρα πολύ δύσκολη να αποδομεί κάθε φορά, να σκέφτεται πάνω σε τι σκέφτεται. Και εντάξει, αλλά είναι κάτι που το βρίσκουμε. Βλέπουμε και στην πράξη τι μας λειτουργεί, τι μας βοηθάει σαν performer, στην ενέργεια. Και είναι, όπως κάθε συνεργασία, ένα ρίσκο.
η συγκεκριμένη παραγωγή είχε ξεκινήσει ήδη πριν από περίπου 1,5 χρόνο από μένα και μία άλλη χορεύτρια και ήταν ένα in progress ντουέτο. Δηλαδή υπήρχε ο σκοπός να υπάρξει, να γίνει ένα ντουέτο επί σκηνής. Οπότε η πρωτόλια ιδέα μου ήταν ότι ήθελα να υπάρξει, δηλαδή να κάνω ως καλλιτέχνης ένα ντουέτο, να καταφέρω να στήσω ένα ντουέτο. Και με τη Μαρία είχαμε ήδη γνωριστεί από πέρυσι που είχε έρθει να βοηθήσει ως τρίτο μάτι. Οπότε όταν αλλάξαν λίγο τα δεδομένα, επειδή εκτίμησα και τη θετική της ενέργεια και κάποιες φορές, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω απόλυτα λογικά, αλλά λίγο το ένστικτό μου μου έλεγε ότι ταιριάζω μαζί της, ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο ενεργειακά, σαν σκέψη, κινητικά. Της έκανα την πρόταση όταν ήρθαμε στο Διατάφτα να ξεκινήσουμε πλέον πρόβες για την ολοκληρωμένη δουλειά, το φορμάτ, όπως προέκυψε. Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησε η σχέση μας και φυσικά δεθήκαμε πολύ, γιατί ένα ντουέτο είναι μια πολύ δυνατή σχέση, ειδικά στο χορό, δηλαδή όλο είναι πάνω μας και ακόμα και ο ρόλος του χορογράφου λίγο μετουσιώνεται εφόσον είμαι μέσα, δηλαδή χορεύω σε αυτό. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η σχέση μου με τη Μαρία και η συμβολή της όλη στο έργο. Και μια όμορφη συνεργασία τώρα που κλείνουμε έτσι τον πρώτο κύκλο που παραδόθηκε το έργο στο κοινό, θα έλεγα. Η δραματουργός του έργου είναι σύμβουλος δραματουργίας η Στέλλα Δημητρακοπούλου. Μουσικός της παράστασης, μουσική σύνθεση ο Αλέξανδρος Οκτιστάκης. Στα κοστούμια και την ενδυματολογία η Κωνσταντίνα Μαρδίκη. Βοηθός χορογράφου η Ευαγγελία Παπαδοπούλου. Στα φώτα, στο σχεδιασμό φωτισμού ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Δέλτα Π και η Μαρία Βασαριώτου υπεύθυνη. Και στην προβολή και επικοινωνία της παραγωγής ο Γιώργος Κατσόνης. Γενικώς, σαν άνθρωπος, είμαι πεισματάρης. Δηλαδή, όταν θέλω να πετύχω κάτι, το κυνηγάω και συνήθως δεν είναι ο δρόμος εύκολος. Υπάρχουν αντικσότητες. Οπότε, αυτή τη στιγμή θα έλεγα πως θα ήθελα η ομάδα να συνεχίσει να είναι ενεργή με παραγωγές και να συνεχίσω κι εγώ να είμαι δημιουργική και να έχω ωραίους συνεργάτες όπως συνέβη σε αυτή την παραγωγή. Και να αρχίσει λίγο να δημιουργείται πυρήνας και στην πόλη. Δηλαδή, να μην είναι... Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω στη Δημοτική Σχολή Χορού, στα Γιάννενα. Υπάρχουν κάποιες δομές και το Διπεθέιο Ανίνων. Αλλά είναι ακόμα πολύ λίγες οι παραστάσεις που εμφανίζονται. Ιδανικά θα ήθελα να κρατήσω την έδρα της ομάδας εκεί με αυτή την εξωστρέφεια και να αρχίσει και η Αθήνα να το αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια περιφερειακών ομάδων και ιδανικά να μπορέσω να στήσω και ένα φεστιβάλ στην πόλη των Ιωαννίνων. Δηλαδή, να μπορέσουν να προσκληθούν και νέοι άνθρωποι και άλλες ομάδες και από την Αθήνα και από άλλες πόλεις. Να γίνουμε λίγο... να ενωθούμε.
στο δεύτερο μέρος στα Δωμάτια, οι 5 χορεύτριες που λειτουργούν ως ομάδα υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Είμαι η Ρο Αποστολέλη, συμμετέχω στην παράσταση Δωμάτια που θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 στο χώρο Ε. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία με την Αγνή Παπαδέλη Ροσέτου και μοιραζόμαστε την ιδέα πίσω από αυτό το έργο. Τη χορογραφία έχει αναλάβει η Αγνή Παπαδέλη Ροσέτου. Η βασική ιδέα για τα Δωμάτια είναι το πώς μεταμορφώνεται ένας απλός άδειος χώρος ανάλογα με αυτό που συμβαίνει εντός αυτού. Δηλαδή πώς, για παράδειγμα, ο χορός μας μεταμορφώνει προσωρινά, ποιητικά, το χώρο, αυτό το κλειστό δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ο άξονας, η συνθήκη πάνω μέσα στην οποία δουλέψαμε, ήταν να φτιάξουμε, να συστήσουμε μια ομάδα, οι 5 χορεύτριες, μέσα στην οποία να λειτουργούμε, να επικοινωνούμε και να λειτουργούμε πάντα με σύμπνοια κάπως. Χωρίς όμως να ταυτιζόμαστε ποτέ με το σύνολο, δηλαδή πάντα η κάθε μία να κρατάει το χαρακτήρα της, την προσωπικότητά της, να έχει μια πολύ δυνατή γλώσσα προσωπική. Παρ' όλα αυτά, να λειτουργούμε σε απόλυτη εξάρτηση και σύμπνοια.
Είμαστε συνέχεια και οι πέντε και οι έξι για την ακρίβεια, για να εννοώ και τη μουσικό μας, την πιανίστα μας. Είμαστε συνέχεια ενεργές και οι πέντε χορεύτριες στη σκηνή και πάντα κάνουμε κάτι. Θέλω να πω πάντα, νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι εισάξιος, ας πούμε. Θα έλεγα ότι χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες, σε κάποιες ενότητες. Όπως για παράδειγμα, κάπως χαρακτηριστική είναι η πρώτη ενότητα που είναι στη σιωπή. Και η κάθε ενότητα χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς κανόνες που έχουν να κάνουν είτε με την κίνηση, είτε με το χώρο, είτε με το τι μας ενώνει. Μέσα από αυτή την παράσταση δεν θέλουμε να πούμε κάποια συγκεκριμένη ιστορία. Με την έννοια ότι κάποια συμφωνημένη προϋπάρχουσα ιστορία να την αφηγηθούμε και με εργαλείο το σώμα μας να την παρουσιάσουμε, να μεταδώσουμε κάποιο μήνυμα ή κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Η άποψή μου είναι ότι το σώμα κινούμενο αρθρώνει το δικό του λόγο και διηγείται ιστορίες. Και από αυτές τις ιστορίες προκύπτουν νοήματα, τα οποία μεταδίδονται στο θεατή. Όλη η παράσταση, μάλλον η χορογραφία περνάει από διαφορετικές ενότητες, στις οποίες αλλάζει ο χώρος και η σχέση μεταξύ μας, όπως και αυτό που μας ενώνει κάθε φορά. Υπάρχει σαφώς μία αρχή, μέση και τέλος και εναλλαγή αφηγηματική. Παρ' όλα αυτά, τίποτε πάρα πολύ συγκεκριμένο, ώστε να μπορέσω να πω ότι η ιστορία μας ξεκινάει έτσι και γίνεται κάτι άλλο και στο τέλος υπάρχει κάτι άλλο. Όλα λειτουργούν με ένα μεγάλο βαθμό αφαίρεσης. Thank you.
Είμαι συνθέτρια και μουσικός και στο συγκεκριμένο έργο έχω γράψει τη μουσική και παίζω και ζωντανιά πιάνο. Ουσιαστικά τα κομμάτια δεν προκύψαν από μένα, προκύψαν από τη συνεργασία με τη χορογράφο, με την Αγνή και με όλη την ομάδα φυσικά. Ουσιαστικά αυτό που μου αρέσει σε αυτή την ομάδα είναι αυτό που με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ, να δουλεύουμε μαζί σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ήμουνα μαζί τους δηλαδή σε όλες τις πρόβες και έτσι πάρα πολλά πράγματα προκύψανε από τη διαδικασία. Έτσι οι ενότητες βγήκανε σιγά σιγά. Δεν βγήκανε, έκανα κι εγώ κάποιες προτάσεις. Ουσιαστικά δουλέψαμε και με κάποιες ασκήσεις αλληλεπίδρασης χορευτών προς τη μουσική και μουσική προς τους χορευτές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μέχρι να καταλήξουμε κάπου αισθητικά προς τα που πάμε, γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, να υπηρετήσω το όραμα της Αγνής. Η πρόκληση ήταν ότι υπάρχει ένας πολύ καλός οργανωμένος αυτοσχεδιασμός, που σημαίνει σε πάρα πολλά σημεία του έργου είμαστε σε συνεχή διάδραση. Άρα κάθε φορά το ίδιο έργο θα δείτε, αλλά και δεν είναι το ίδιο. Γιατί και εγώ προκαλούμε από τις χορεύτριες τι θα κάνουν διαφορετικό και εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό με τους ήχους μου. Οπότε υπάρχει μια εγρήγορση και η απόλαυση της στιγμής. Λοιπόν, καταρχάς, την ιδέα τη μοιραζόμαστε με την Ηρώ Αποστολέλη. Η πρωτοβουλία είναι κοινή και οι πρώτες σκέψεις και όλη η ατμόσφαιρα. Χορεύουμε μαζί με την Ηρώ επίσης, την Κατερίνα Λιόντου, τη Μαρία Φουντούλη και τη Στέλλα Τρυπολιτάκη. Η μουσικός μας, που έχει γράψει τη μουσική και παίζει πιάνο ζωντανά, λέγεται Σοφία Καμαγιάννη. Τα κουστούμια τα έχει σχεδιάσει η Ρόβα Γιώτη και τα φώτα ο Αλέκος Γιάννανος. Πιστεύω ότι αυτό για το οποίο ήρθαμε να παρουσιάσουμε, βγήκαμε ευχαριστημένες, δηλαδή είχε ανταπόκριση αυτό το οποίο εμείς θέλαμε. Αυτό δηλαδή τα σχόλια που ακούσαμε ήταν ότι είδαμε 5 χορεύτριες δεμένες σαν ένα νήμα. Η ομαδικότητα δηλαδή, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό πράγμα να συμβεί και να επιτευχθεί.